τώρα που χτυπάνε καμπανάκια. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πανά. Γεια σας, καλώς μεσημέρι, κύριε Σάβα. Στο ECDC για το κύμα προσφύγων που πρέπει να είναι έτοιμες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι που φτάνουν οι πρόσφυγες, γιατί υπάρχει φόβος για λοιμώδη νοσήματα που ενδέχεται να πυροδοτήσει αυτή η νέα κρίση. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε, δηλαδή το κομμάτι της ετοιμότητας που μάθαμε τώρα για την πανδημία ενδεχομένως να χρειαστεί να το εφαρμόσουμε κυρίως για τα άτομα τα οποία θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν το αμέσως επόμενο διάστημα και οι συνθήκες τους, κυρίως οι συνθήκες διαβίωσης, θα είναι τέτοιες που θα ευνοούν και για την έξαρση αλλά και για την εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων που δυστυχώς δεν είχαμε στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Και μιλάω για λοιμώδη νοσήματα όπως η πολιομιελίτιδα, όπως η φυματίωση και άλλες καταστάσεις τις οποίες ενδεχομένως θα πρέπει από την αρχή κάπως να περιορίσουμε έτσι ώστε να μην δούμε επιδημίες οι οποίες σιγά σιγά να διασπείρονται προς διάφορες περιοχές και χώρες. Κύριε Πανά, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στον πληθυσμό της Ουκρανίας, ένα ιστορικό που έτσι προβληματίζει, ανησυχεί το ECDC, δηλαδή έχουν θέμα με πολυανθεκτική φυματίωση ή με πολιομελίτιδα ή άλλους ιούς που μπορεί να εξαπλωθούν τώρα ή προληπτικά γίνεται αυτό? Είναι διτό το πρόβλημα, διότι συγκεκριμένα για την Ουκρανία προϋπήρχε το πρόβλημα της έξαρσης τοπικά της πολιομιελίτιδας ήδη από τον Οκτώβριο. Και γι' αυτό είχε ξεκινήσει μια καμπάνια εμβολιασμού των παιδιών, ώστε να περιοριστεί αυτή η επιδημία που είχε παρατηρηθεί. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εάν έχεις ήδη μία έξαρση και οι συνθήκες είναι αυτές που βλέπουμε καθημερινά, όπως επίσης αυτό που τόνισα, και άνθρωποι οι οποίοι θα αναγκάζονται να μεταναστεύουν, οπότε και εκεί οι συνθήκες θα ευνοούν την περαιτέρω εξάπλωση, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να παρατηρηθεί περαιτέρω έξαρση των ήδη υπαρχόντων λοιμωδών νοσημάτων. Αυτό είναι για την πολιομιελίτιδα, συγγνώμη. Για το κομμάτι της φυματίωσης, ναι, υπήρχε αύξηση των περιστατικών γενικά σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε χώρες και στην Ουκρανία, που έχουν να κάνουν με πολλούς παράγοντες. Και το πρόβλημα εδώ έγκυται ότι παρατηρούνται και ανθεκτικά στελέχη φυματίωσης που ενδεχομένως να δημιουργήσουν περαιτέρω πρόβλημα και στην αντιμετώπιση τους. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα πιο περίπλοκο πρόβλημα αυτό που θα δούμε στη συνέχεια. Άρα τι λέει το ECDC, έγινε και μια έτσι συζήτηση αντιλαμβάνουμε χθες. Πώς προετοιμάζεται, τι κάνει αυτός ο οργανισμός, η Κομισιόν, η Επίτροπος Υγείας, τα κράτη-μέλη, πώς προετοιμάζονται? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν η βάση ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την υποστήριξη και της ίδιας της χώρας αλλά και των γειτονικών χωρών που υποδέχονται κατά βάση τον μεγαλύτερο όγκο των μεταναστών στο να υπάρχουν ετοιμότητα από πλευράς επιτροπών και να διαθέσουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι φάρμακα που μπορεί άμεσα να χρειαστούν. Δεύτερον, κρεβάτια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά μπορεί να έχουμε και είσοδο πολλών ασθενών που δεν θα μπορέσουν οι γειτονικές χώρες να ανταπεξέλθουν στο βαθμό που θα χρειαστεί. Και τρίτον, εμβόλια. Και βέβαια εμβόλια μπορεί να είναι είτε για COVID είτε για άλλα λοιμώδη νοσήματα όπως σας ανέφερα. Άρα υπάρχει ένας μηχανισμός ετοιμότητας και ουσιαστικά αυτές οι κεντρικές επιτροπές, για παράδειγμα το Health Security Committee, είναι αυτό το οποίο μπορεί άμεσα να διαμοιράσει δωρεάν προς αυτές τις χώρες όλες τις τεχνολογίες που χρειάζονται. Από εκεί και πέρα, οι γειτονικές χώρες χθες επισήμαναν ότι έχουν αρχίσει μια στρατηγική υποστήριξης όλων αυτών των ατόμων που αναγκαστικά μεταναστεύουν. Και βέβαια νομίζω ότι εκτός από τις γειτονικές χώρες, και αυτό το είδαμε με το COVID, από τη στιγμή που έχουμε μία τέτοια παρατήρηση, καλά είναι όλες οι χώρες να είναι σε ετοιμότητα για το κομμάτι υποστήριξης τέτοιων ανθρώπων αλλά και των δομών που θα υπάρχουν για να μην το βρούμε αυτό μετά μπροστά μας στο μέλλον. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο και τα της πανδημίας της COVID-19. Εξετάζονται, αντιλαμβάνουμε, κάποια σενάρια τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και άρα και αναλογικά ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης, αν θέλετε, αναλόγως του σενάριου. Ναι, κοιτάξτε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι, βέβαια. Καταρχήν και χτες στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, η κουβέντα μονοπολίθηκε γύρω από τη νέα εφαρμογή του COFSCAN, στην οποία πρακτικά γίνεται μια παράλληλα κατηγοριοποίηση των χωρών βάση του κινδύνου διασποράς και της εμβολιαστικής κάλυψης. Άρα έχουμε έναν πίνακα, ας το πούμε, που θα μας διευκολύνει στο κομμάτι της εναρμόνισης και της πρακτικότητας των χωρών αυτών, το πώς θα λειτουργούν. Βέβαια, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όσο βελτιώνεται η κατάσταση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βελτιώνεται, μπορούμε ακόμα περισσότερο να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες των εργαστηριακών τεστ και πρακτικά να μπαίνουμε σε φάσεις περαιτέρω χαλαρώσεων. Άρα έγινε μια συζήτηση πάνω σε αυτό χτες. Λοιπόν, κυρίως. Κυρία Πάνα, πρέπει να διακόψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε στο Προεδρικό να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση.